και στο ότι τελικά είσαστε ήδη παλιό εσείς και όχι με βάση τις ηλικιακές... Ανένσημα... Και τα ένσημα μπήκανε στο τραπέζι. Ένσημα ευνοίας των εργοδοτών ή αν είναι ένσημα των εργαζομένων. Έχει σημασία και αυτό. Αν είναι ένσημα διαπλοκής ή αν είναι ένσημα εργασίας. Μισό λεπτό. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Φίλη, σε αυτό. Όχι, γενικά μιλάω. Μην απαντάτε τώρα γιατί δεν έχει νόημα. Όχι, επειδή έχει γίνει και στην Βουλή και ο κύριος Θοδωράκης έχει πει... Προφανώς δεν με αφορά, αλλά αν εννοείται. Επειδή και ο κύριος Θοδωράκης στην Βουλή έχει μιλήσει με πολύ άσχημο τρόπο για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους έχει πει με δύο λόγια. Όχι, έχει πει αυτά που λέω. Όχι, όχι. Ναι, έχει πει αυτά. Δεν έχουν δουλέψει έχει ποτέ, πει αυτά που λέω. Δεν ισχύει αυτό. Έχει πει αυτά. Δεν έχουν δουλέψει κανένας. Όχι, δεν είπε κανένας. Δεν μπαίναμε συνεντεύξει στο Φανακονίσι για να καλύψουμε τον πνίγμα των μεταναστών. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Τέτοια ένσημα δεν έχουμε εμείς. Κύριε Φίλη. Λοιπόν, αλλά την ουσία. Κύριε Φίλη, να σας πω κάτι. Βεβαίως, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει. Για να υπερασπιστώ τον κύριο Θοδωράκη, αυτό το λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αγία Βαρβάρα. Λοιπόν, και έχει φτάσει. Λοιπόν, να γίνει δημοσιογράφος. Να είναι επιτυχημένος στη δουλειά την οποία κάνει. Λοιπόν, μην μου λέτε λοιπόν τώρα ότι είναι άνθρωπος της διαπλοκής. Άλλο αμφισβήτησε λοιπόν, και το ακούστε. Βεβαίως το είπα αυτό. Πάμε και το εννοώ. Και αναφέρα στο Φαρμακονίσι. Πριν ένα χρόνο που πήρε τη συνέντευξη που κάλυψε με την εκπομπή αυτή τον πνιγμό των μεταναστών που μας φέρνουν στην Ευρώπη κατηγορουμένους λοιπόν, για αυτή την υπόθεση. Δεν είναι καθόλου έτσι, δεν λέτε είναι ψέματα. Εντάξει. Και αν θεωρείτε λοιπόν ότι παίρνοντας απόψεις. Επειδή είναι πολύ επίκαιρο θέμα, το λέω. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ επίκαιρο θέμα. Σε μια ακροδεξιά ρητορική ο κύριος Θοδωράκης λοιπόν, για το θέμα των μεταναστών. Κοιτάξτε, κύριε Φίλη, αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Ναι. Αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Και αυτό το οποίο ζουν στα νησιά, μην μου πείτε ότι έχει να κάνει κύριε, με την ακροδεξιά ρητορική. Αυτό το οποίο ζουν οι πολίτες στα νησιά, λόγω της πολιτικής που ακολουθεί, αυτό που ακολουθεί η κυρία Χρυστοδουλόπουλου, ναι, βεβαίως να το παίξουν. Λοιπόν, βεβαίως να το παίξουν. Βεβαίως να το παίξουν για να δουν οι πολίτες. Η συγκεκριμένη και η απροκάλυπτη σήμερα ακροδεξιά ρητορική φτιάχνει προβλήματα της μετανάστευσης. Όχι, τα προβλήματα τα φτιάχνει και αυτό που ενισχύει την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή. Ποιος το φτιάχνει, είναι ελληνικό θέμα μετανάστευσης. Κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Είναι ελληνικό θέμα. Όχι, δεν είναι ελληνικό θέμα, κύριε Φίλη. Δεν το λέτε αυτό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι ελληνικό. Τι κάνει όμως η ελληνική κυβέρνηση. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Τέσσερα χρόνια είναι ο εμφύλιος στη Συρία. Τέσσερα χρόνια είναι ο εμφύλιος στη Συρία. Αφήστε λοιπόν αυτά. Λοιπόν, με τη λογική της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου. Με τη λογική της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου. Ότι λιάζονται οι πολίτες και εξαφανίζονται. Σας παρακαλώ. Με το ότι λιάζονται και εξαφανίζονται οι πολίτες. Οι μετανάστες. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου είναι η μοναδική, η πρώτη και μοναδική υπουργό μετανάστευση στην Ελλάδα. Έχουμε ζητήσει. Μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς η Ευρώπη εκόφευε. Έχετε ζητήσει από την Ευρώπη, έχει ζητήσει η κυβέρνηση πολιτική προστασία, βεβαίως, κύριε Φίλη. Έχουμε ό,τι ζητήσει, όχι. Έχουμε πριν από τρεις μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος είπε πως όχι. Τι κάνω λάθος. Πριν από τρεις μέρες. Πριν από τρεις μέρες. Μισό λεπτό. Πριν από τρεις μέρες. Αλλά αυτά που λέτε δεν ενδιαφέρουν. Όχι, ενδιαφέρουν πολύ. Ενδιαφέρουν. Πριν από τρεις μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος είπε πως όχι. Ας αφήσουμε τώρα το θέμα της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Πριν από τρεις μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος είπε πως όχι. Πως δεν έχετε ζητήσει. Καλώς. Λοιπόν. Εμείς είμαστε υπέρ των. Είναι καλό πάντως να μην συζητάμε σοβαρά για σοβαρά θέματα ως παρεπίπτοντα, ενώ έχει ξεκινήσει συζήτηση με έναν καυγά στον οποίο δεν θα τον κρίνω, δεν συμμετέχω, αλλά να μην συζητάμε για σοβαρά θέματα ως παρεπίπτοντα θέματα σε προσωπική αντιπαράθεση. Πρέπει να μιλάμε για τα σοβαρά θέματα. Είναι σοβαρό θέμα, δεν είναι παρεπίπτον. Ούτε επί τη ευκαιρία να το μιλήσουμε, ξεχωριστά λοιπόν. Τον να μιλήσω, όχι επί τη ευκαιρία άλλων συζητήσεων. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ κύριε. Που δεν αφορούν στην ουσία. Μισό λεπτό μπορώ να πω. Πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της μετανάστευσης, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Να πει ο καθένας τι προτείνει όχι, και τι πρέπει να γίνει. Εξώνυχος τον λέοντα, τι και να δούμε αν μπορείτε να συγκλίνετε και σε αυτό το θέμα. Διότι σε αυτό πάμε τώρα στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτική Προστασία. Πάμε τώρα στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Πάμε τώρα στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Διότι όλη η συζήτηση για τις εργασίες και την αυτοδυναμία παραπέμπει στην ανάγκη να υπάρξει στη χώρα μας πολιτική σταθερότητα. Και αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης ταυτόχρονα και τα δύο η χρειάζεται. Η πολιτική σταθερότητα έχει ως προϋπόθεση μια προγραμματική δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αλλιώς σταθερότητα είναι. Εμείς ως κόμμα, ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τις δυσκολίες που έχουμε αναφέρει, τους εκβιασμούς, τα τελεσίγραφα, εξασφαλίσαμε δύο πράγματα. Το πρώτον, επαναλαμβάνουμε μεγάλες δυσκολίες να υπάρξει μια χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη τριετία. Δηλαδή να είναι καθαρό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία χωρίς συνεχείς εκβιασμούς και νέα τελεσίγραφα. Και το δεύτερο, εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα αναπτυξιακών κονδυλίων
από το πακέτο Juncker 35 δισεκατομμύρια. Υπήρχαν, αλλά τον βεβαιώσαμε και το επαυξήσαμε. Κύριε φίλε, σας παρακαλώ, θέλω να σας διακόψω. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην με διακόπετε. Υπήρχαν, το επιβεβαιώσαμε και το επαυξήσαμε. Καθώς επίσης η δυνατότητα να μπούμε στο πακέτο της προσφατικής χαλάρωσης, το λεγόμενο πακέτο Draghi, διότι με την πρόταση που έγινε αποδεκτή ήδη σε πρώτο στάδιο να μετατεθούν τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον ESM, αυτομάτως μείνεται ένας χώρος μέσα στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χρηματοδότησης της χώρας από την προσφατική χαλάρωση. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Και όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Συνεπώς, έχουμε εξασφαλίσει προϋποθέσεις που αν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, μπορούμε συντόμως, σε ένα χρόνο, του χρόνου, το 2016-2017 το αργότερο, η χώρα να προχωρήσει την ανάπτυξη και να βγει και στις αγορές. Να φύγει από την μέγενη της εποπτείας. Αυτή, επαναλαμβάνω, η προϋπόθεση είναι η πολιτική σταθερότητα. Έχουμε δώσει δείγματα πώς το εννοούμε. Μπορεί να υπάρξει πολιτική σταθερότητα με ένα τραγέλαφο διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή μια σαφήνεια προγραμματική, διότι επαναλαμβάνω το μνημόνιο δεν είναι το άπαν του προγράμματος, είναι ένα μέρος και θα αλλάξει, όπως λέει ακόμα και η Νέα Δημοκρατία θα ανταλλάξει σε μερικά ζητήματα. Άρα δεν είναι αυτό που φτιάχνει το σύνολο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για το μνημόνιο. Το αν θα μείνουμε ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έχει διασφαλιστεί με το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τα δάνεια όλα και σου δίνει και χρήματα για την επόμενη τριετία. Άρα και αυτό έχει διασφαλιστεί. Δεν υπάρχει θέμα, μένουμε ή βγαίνουμε το επόμενο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε κλείσει και αυτό ως κυβέρνηση. Επίσης, έχουμε ανοίξει το θέμα της διαπραγμάτευσης για το χρέος. Που και αυτό, ανάλογα με το τι έκβαση θα έχει, θα βελτιώσει τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Και βεβαίως και τη θέση των πολιτών μέσα στη χώρα. Δηλαδή, μια οικονομία με κοινωνική δικαιοσύνη και όχι αυτά τα νεοφιλελεύθερα που ζούμε. Συνεπώς, το δίλημα που υπάρχει της πολιτικής σταθερότητας, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το διασφαλίσει με την πολιτική που ακολουθεί. Κύριε Φίλη, τι μπορεί όμως να πει κάποιος. Μα το λέτε και το ξαναλέτε. Ναι. Φυσικά, αν ήταν άλλες εποχές, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Έχουμε δείγματα δώσει πολιτική σταθερότητα εμείς. Τίποτε. Ναι, έχουμε δώσει δείγματα πολιτική σταθερότητα. Δείγματα. Τα ανέφερα νωρίτερα. Και επιπλέον, εμείς δεν είμαστε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία να κλέβουμε την ψήφο του κόσμου με άλλο πρόγραμμα τον Ιανουάριο, να αλλάξουν τις συνθήκες, να αλλάζουμε κι εμείς και να λέμε θα συνεχίσουμε να κυβερνάμε όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για χιούμορ δεν μπορείτε να, για έλλειψη χιούμορ δεν μπορείτε να κατηγορήσει κανείς. Ναι, η σάτιρα όμως είναι ίδιον δυστυχώς δικό σας και δεν είναι προσωπικά εσάς, έτσι εννοώ της παράταξής σας. Μα τι λέτε τώρα, λέτε ότι δεν έχετε αλλάξει πρόγραμμα. Α, δεν καταλάβατε κύριε. Όχι, ξανά λέω. Έτσι όπως το είπατε, γι' αυτό δεν καταλάβατε. Λέω, εμείς δεν είμαστε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουμε ένα πρόγραμμα τον Ιανουάριο. Να αλλάζουν οι συνθήκες και να αλλάζουμε κι εμείς την αντιμετώπιση με το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε να κυβερνάμε χωρίς εκλογές. Γι' αυτό πήγαμε στις εκλογές. Οι εκλογές δηλαδή είναι μια ηθικοπολιτική νομιμοποίηση μιας πολιτικής επιλογής. Πού πηγαίνουμε. Ήταν αναγκαία. Διαφώνησαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει. Αλλά εμείς δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, παλαιό κομματικό κατεστημένο. Γι' αυτό κάνουμε τις εκλογές για πολιτική σταθερότητα. Και τελευταίο θέμα. Θα μου πείτε, υπάρχει αντιπαράθεση προόδου και συντήρησης, βεβαίως και υπάρχει. Και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, να πάω συγκεκριμένα τώρα στο θέμα του μνημονίου. Υπάρχει το θέμα των εναλλακτικών ισοδυνάμων και της συντάξης. Λέμε, μείωση. Κατάργηση της μηδενικής ρήτρας ελλείμματος ή άλλο ισοδύναμο. Θα υπάρξει το ή άλλο ισοδύναμο. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις όπως θέλουν. Και γιατί αυτό το ισοδύναμο δεν το βρήκατε τώρα και θα το βρείτε. Διότι δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει αυτό. Τώρα θα γίνει. Γιατί δεν υπήρχε. Μα η συμφωνία το λέει αυτό. Αφού διαπραγματευτήκαμε. Όχι, διαπραγματευτήκαμε το πλαίσιο, όχι τα μέτρα συγκεκριμένα. Δεύτερο θέμα. Το θέμα των εργασιακών. Λέμε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα συμβάσεων, καλών των μισθών κλπ. Θα μπουν και αυτά μπροστά. Μέσα και αυτό υπάρχει. Τρίτον, το θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν θα χάσει κανείς το σπίτι του, την πρώτη κατοικία που κάθεται. Κανείς. Αυτό είναι μια δέσμευση. Και έχουμε μια ολόκληρη πρόταση, την έχουμε θέσει για συζήτηση. Δεν ολοκληρώθηκε, αυτό θα γίνει τώρα, με βάση την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση, σε σχέση με την προστασία τη πρώτη κατοικία. Τέταρτον, το θέμα των αγροτών. Και εκεί για τους κατ' επάγγελμα αγρότες και όχι για τους αγροτοπατέρες, έχουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στον Νικολάου. Θα φτιάξετε μητρό αγροτών δηλαδή, γιατί αυτό είναι δεν σίγουρο έχει γίνει και άλλα πολλά, βέβαια, αυτό που δεν έχει γίνει. Για να καταλήξω, είναι το θέμα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως το θέμα του κράτους. Εμείς δεν θέλουμε ένα κράτος να είναι εχθρικό στον πολίτη. Δεν είμαστε εμείς φτιάξαμε το κομματικό κράτος στην Ελλάδα, ούτε το να παράγουμε. Απόδειξη ότι δεν μπορεί να κυβερνήσουμε κιόλας. Διότι έχουμε μεγάλες
αντιπαραθέσεις, μεγάλες κομματικού χαρακτήρα εμπάθειες και εχθροπάθειες στον χώρο του κράτους. Αυτό φαίνεται. Εμείς θέλουμε να υπάρξει αλλαγή του κράτους, να γίνει πιο φιλικό στον πολίτη, πιο δημοκρατικό, όχι να μην υπάρχει κράτος και μικρότερο και μεγαλύτερο, αυτά που λένε, να υπάρχει άλλο δημόσιο. Είναι αναγκαίο στην ανάπτυξη της χώρας να υπάρχει δημόσιο. Χωρίς πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τελικώς δεν θα βγει η χώρα από το τέλμα και από την ύφεση. Ακόμα και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα για να έρθουν. Ωραία, πάμε λίγο στο κράτος, γιατί σας κατηγορούν και σας λένε ότι εσείς θέλετε ένα τεράστιο κράτος με πολλούς δημόσιους υπάλληλους. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος δεν είναι παραγωγικός, δεν δουλεύει, υπάρχουν και θέσει που δεν υπάρχουν. Θα τον απολύσετε, όχι, θα τον μετακινήσετε, τι θα τον κάνετε. Υπάρχουν διαδικασίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν υπηρεσιακά συμβούλια που μετακινούνται ή όχι. Αν θα λειτουργήσει ο νόμος για την αντιμετώπιση των κομπανατζίδων, όπως λέτε, ή των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να, για λόγους προσφοράς να υπάρχουν. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμείς δεν προσφέρουμε κομματική ομπρέλα σε κανέναν, οι δικοί μας και οι άλλοι. Όλοι είναι ισότιμοι ενώπιον του νόμου. Βεβαίως. Θα κάνετε αξιολόγηση στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να είστε και λίγο ευαίσθητοι, γιατί μιλάμε στη δημόσια τηλεόραση. Εμείς δεν λέμε πονάει, δόντι, κόβει κεφάλι. Δεν λέμε ότι εν ονόματι της κακής λειτουργίας του δημοσίου, όπως π.χ. στην ΕΡΤ, κλείνουμε την ΕΡΤ, διαλύουμε το κράτος. Όχι. Η αξιολόγηση έχει να κάνει με δομές καταρχήν. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα ένα-ένα. Αν μια δομή λειτουργεί κατά τρόπο που γνωρίζουμε όλοι, διαλυτικό, κατά τρόπο φαυλοκρατικό, κατά τρόπο κομματικής λειτουργίας, φταίει ο ένας? Όχι. Τώρα. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Ότι η αξιολόγηση του κράτους. Στην ΕΡΤ. Θα κάνετε αξιολόγηση. Σας παίρνω παράδειγμα. Αν υπάρχει θέμα αξιολόγησης δομών, κυρία Κασίνη, το ξέρετε τι είναι αυτό? Όχι, δεν ξέρω. Δομές. Δεν χρειάζεται αυτή η δομή. Ναι. Αυτή η δομή χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται. Το πρώτο είναι αυτό. Αν δεν χρειάζεται κάτι, βλέπεις τι κάνεις μετά. Βλέπεις τι κάνεις μετά. Όχι μια δομή, η οποία δεν χρειάζεται. Μια δομή που δεν χρειάζεται θα αναπαράγει μια ιστορία ανθρώπων που δεν δουλεύουν. Στην πραγματικότητα. Πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό. Όχι να πηγαίνει με ένα μαχαίρι, όπως έλεγε ο παλιός νόμος της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όπου ένα 20% θα φύγει οπωσδήποτε. Αυτό είναι λάθος. Δεν κυνηγάμε να αξιολογήσει τον κόσμο. Τον βάζουμε να δουλέψει πιο παραγωγικά. Και τελευταίο θέμα. Κριτήριο της πολιτικής μας θα είναι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και γι' αυτό και η μάχη που δώσαμε για τη συγκρότηση του νέου ταμείου της δημόσιας περιουσίας, όπου εκεί δεν θα πρόκειται, όπως έλεγε παλιά το Ταϊπέδ, να ξεπουλάμε. Εκεί δεν θα ξεπουλάμε, αλλά θα δημιουργούμε νέες αξίες που δεν θα πηγαίνουν στους πιστωτές, θα πηγαίνουν για την ανάπτυξη της χώρας ένα μέρος και ένα άλλο μέρος για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Θα μειωθεί το χρέος αυτό με διάφορες τεχνικές επιμήκυσης, μείωση των επιτοκίων και ό,τι άλλο προκύψει από τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, κύριε Κουμουτσάκο. Ναι, πολλά τα θέματα τα οποία έχουν πολλά έρθει. Τα θέματα.